Στέλιο μου, ξεκινάς εσύ. Ωραία, καλώς την Απολεόν. Συμφιλειωθήκατε, βλέπω. Όχι. Όχι. Γιατί? Ποιος είπε όχι? Εγώ. Εγώ μια χαρά είμαι. Α, ευγενέστατη σε είδα, γι' αυτό. Και έχω πολύ ωραία ενέργεια αυτή την εβδομάδα, κύριε Κουδουνάρη. Μπράβο. Και δεν θα ήθελα, ας πούμε, να φτάνουμε προς το τέλος και να είμαστε σαν το σκύλο με τη γάτα. Καλά, σε τι θέλεις εσύ, πρέπει να θέλουν και άλλες. Εμένα πάντως μου φέρε τη ζακέτα. Α. Κάνω ό,τι μπορώ. Όπως βλέπετε, και μια χαρά είμαστε. Και τις έκοψε και 20 ευρώ. Ένα μικρό βήμα για τον ευρώ. Άνθρωπο, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα ήταν αυτό. Τι είπες, Γεωργία? Και τις έκοψε και 20 ευρώ. Καλά, καταξοδεύτηκε. Εγώ φέρνω τη Γεωργία για τα χρηματοοικονομικά. Άρχινε τόσο. Α, είναι του χρηματοοικονομικού. Α, βέβαια, άμα είσαι μεγαλομέτοχος, θα βλέπεις πρέπει αυτό να ξέρεις πράγμα. Από αυτά. Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, τι φοράς από μέσα? Λοιπόν, ωραίο φόρεμα, σου κάνει πάρα πολύ ωραία σιλουέτα και πολύ ωραία επιλογή, έτσι όπως φαντάζομαι το μέρος, ας πούμε, δηλαδή μια νεοκλασική, ας πούμε, έπαυλη, ναι, κάπως λίγο χτήμα, βόρεια προάστια, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία που βάλεις και το πουκάμισο από μέσα, γιατί είναι λίγο χοντρό το ύφασμα, νομίζω. Ήταν φανταστικό σε γυμνό δέρμα. Ίσως σε γυμνό δέρμα να φαινόταν λίγο χοντρό. Όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο, ναι, ήταν πολύ καθαρό, αλλά... Ορίστε. Γιατί το έβαλες τώρα το πουκάμισο? Για extra styling και νομίζω με έπαιρνε, γιατί είναι μάλινο. Mm-hmm. Οπότε με το πουκάμισο μου έκανε κάτι. Mm. Και φανταζόμουν έτσι και το extra styling που θα κάνω και το μαλλί, το βακ λίγο. Ναι, το φαντάστηκα έτσι. Το ρούχο έρχεται μια ωραία κόντρα με τα κοσμήματα, αλλά θα προτιμούσα να έχει ακόμη ένα πιο elegant, ας πούμε, ύφασμα, ναι, το πουκάμισο. Okay. Και ίσως και ένα πιο μεγάλο γιακά. Ναι. Να είναι λίγο πιο εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά, όλο μου αρέσει, εκτός τα παπούτσια, τα οποία είναι λίγο βαρετά. Όπως βαρετή είναι και η τσάντα. Γιατί έπλεξε αυτή η τσάντα? Για να το κάνω πιο μοντέρνο. Γιατί θα διάσει εντωμεταξύ. Ναι. Για να το κάνεις πιο μοντέρνο. Ναι. Δεν ταιριάζει καθόλου αυτή η τσάντα. Δηλαδή, αφού επέλεξα σημαίνιο, θα προτιμούσα να ήταν πιο κοντά στο ύφος των υπόλοιπων ρούχων, παρά να είναι καθρεφτένια. Αλλιώς να ήταν μία τσάντα τελείως αυτό που λέγαμε το wrong bank theory, μία ασπρόμαυρη, ας πούμε, μία σε χρώμα, ένα... Σαν υφή. Μία μαύρη. Υφή, σατέν ή tweed πάλι, ας πούμε, κάπως έτσι, πλεκτούλη. Όχι, σίγουρα όχι πλεκτή, θα μου σαν δερμάτινη. Ευχαριστώ. Okay. Δημήτρη. Απολεόν μου. Ναι. Με άλλη διάθεση αυτή την εβδομάδα. Ναι, είμαι. Φαίνεται. Φαίνεται όχι με τον ντύσιμό σου, από την αύρα. Ναι. Τον τρόπο που μιλάς, τον τρόπο που κινείσαι. Ναι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, να ξέρεις. Κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι σαν να ξελάφρωσα λίγο κάπως. Νιώθω πάρα πολύ καλά έτσι όπως είμαι και δεν υπάρχει λόγος όλη αυτή η κακία. Δηλαδή, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάκιστη για μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Αυτό. Και αυτό φαίνεται και στην εμφάνισή σου. Ευχαριστώ. Και στο πρόσωπό σου, υπέροχα μαλλιά, να ξέρεις. Ολόσωστα, ωραίο το make-up. Εγώ βρίσκω την εμφάνισή σου να είναι έτσι αρχοντική, επιβλητική, βασιλική, αυτοκρατορική. Είναι royal. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εμφάνιση. Και είναι πολύ μικρά τα στοιχεία που μπορείς να αλλάξεις για να την βελτιώσεις, γιατί σε σύνολο είναι πάρα πολύ σωστή. Μέχρι και τα παπούτσια που είναι βαρετούλικα από Στέλιος, περνάνε για να καταλάβεις. Τώρα μιλάμε για ιδανικές συνθήκες. Ωραία, όπως και εμένα, ας πούμε το γάντι ήταν τέλα. Θα μπορούσες να βάλεις ένα μετάξι. Πιο ακριβό. Ή τούλι διάφανο, ας πούμε. Ή τούλι διάφανο. Κάτι. Όχι δαντέλα. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι τόσα μικρά τα στοιχεία και μ' άρεσε το πανοφόρι τόσο ωραία, σου ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Είναι του ίδιου σχεδιαστή, όχι? Είναι του ίδιου σχεδιαστή, αλλά είναι πάρα πολύ παλιά συλλογή και αυτό και αυτό. Δηλαδή, έψαξα μόνη μου στα κρυφά σημεία για να τα βρω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν σετ δηλαδή αυτό, σε καμία περίπτωση. Δεν φαίνεται για σετ. Εντάξει. Η αλήθεια είναι. Εμένα μου αρέσει η λεπτομέρεια με το λευκό πουκάμισο, γιατί ανεβάζει κι άλλο την εικόνα, την κάνει πιο επιβλητική. Πιο επίσημη. Έτσι πιο styling. Είναι.
Είναι και τα κοσμήματα πάρα πολύ ωραία. Και η τσάντα για εμένα περνάει. Θα μπορούσε να βάλει και κρύσταλλο, διάφανη τσάντα ή ένα που να είναι σαν κόσμημα. Ναι. Αλλά επίσης είναι πολύ ωραίο. Εγώ σε βλέπω να παίζεις στον 7ο κύκλο, εάν βγει The Crown, και να αφήσεις αυτά που λέει το The Crowd πίσω σου και να προχωράς μπροστά έτσι όπως είσαι σήμερα. Μπράβο πολλά. Πολύ ωραία. Συγκλονιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα τι θα πει η Σοφία. Απολέον, this is a fab look. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου. I love. I for sure νομίζω ότι το πουκάμισο έπρεπε να είναι δαντέλα, for sure. Α, ναι. I think for sure, επειδή και τα λεπτομέρειες που έχει... Νομίζω πιο cream, πιο like ivory. Okay. Because τα λεπτομέρειες που έχει το φόρεμα θα ήταν cool, αν ήταν όπως πήγαινε πιο κάτω από μπλούζα ή πουκάμισο. Σαν να συνεχιζόταν. Ναι, 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 for sure. I think αυτό θα ήταν πιο ωραίο. Τα υπόλοιπα μου αρέσουν. Ναι, μου αρέσει everything από το πουκάμισο, γάντια και σκολαρίκια. Τέσσερα. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά σου πηγαίνουν τα βόρεια προάστια εδώ στην Αθήνα. 14,3 είναι η τελική βαθμολογία. Συγχαρητήρια, Απολέον. Ξεκινάει πολύ ωραία για σένα αυτή ναι, η πρώτη τελευταία εβδομάδα. Ισχύει.